Δεν σου κάνω πλάκα. Εγώ είμαι τώρα και έρχεται η οδική βοήθεια να πάρω το αμάξι. Πλάκα κάνεις. Ορίστε να ζώσεις, ρε. 500.000 ευρώ. Εντάξει, άμα είναι να γελάζει. Εντάξει, έλα, χρηστάστε. Είναι δυνατό. Παίρνεις μεσημεριάτικο και μου λες. Τι λες. Καλημέρα, μάγκες. Πραγματικά σήμερα δεν πρέπει να φωνάζω κιόλας. Τι κάνεις σπίτι μου, ρε. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω, μαλάκα, τι κάνουμε και σπίτι σου. Κάτσε κάτω να κάνουμε το βίντεο. Με ρωτάς ότι θα σε ρωτήσω. Γεια σου, παιδιά! Γκρέγκορι, είμαι εδώ. Λοιπόν, σήμερα είμαι εδώ με τον Γκρέγκορι, τον Ντιούμπ. Ποντρούλι μου! Ποντρούλι μου! Είμαι εδώ με τον Γκρέγκορι και έχουμε ένα υπέροχο, υπέρτατο, υπερτέλειο, υπέροχο, υπεργκρέγκορι. Ναι. Τσάλεν. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να δείξω κάτι στην κάμερα. Τι είναι, φίλε μου, που πάλι δεν το πρόσεξα. Τα βλέπεις όλα αυτά, ρε. Τα βλέπεις. Καλά, πάλι εδώ. Πάλι μπροστά μου, περίμενε γιατί. Αυτά είναι τα Magic Bean. Τα Magic Bean. Τα Magic Bean. Εντάξει. Πλέον, εντάξει, δεν το ξέρετε. Δύο βίντεο έχουν περάσει με Magic Bean Clothing. Δεν υπάρχει, αν το ξέρετε. Με τον κωδικό Frankie 10 για 10% έκπτωση. Μείον 10% λοιπόν. Μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε και με δύο προϊόντα και πάνω παίρνετε δώρο μία μάσκα. Πριν αρχίσω, έχω ένα υπέροχο challenge να σα δείξω αυτή τη στιγμή μαζί με τον Gregory. Αλλά θέλω να σα πω ότι εμεί πριν λίγο φάγαμε του πούτι. Φάγαμε και το δικό μου βίντεο. Μια πίτσα. Πίτσα! Ο κακόλος! Link θα έχει κάτω στην περιγραφή της και αλλιώς για το βίντεο του. Φυσικά. Τι challenge είναι αυτό σήμερα, Gregory, άρχισε το. Θα πάρουμε. Βασικά έχουμε φτιάξει από πριν κάποια χαρτάκια. Γράψαμε βασικά στα χαρτάκια κάποιες ιδέες. Θα πάρουμε και το κινητό μας σε επαφές. Έχω εγώ πόσες επαφές έχεις. Έχω 112 επαφές. 112 και εγώ 85. Ωραία. Ας πούμε πώς θα το κάνουμε τώρα για να μην φτιάχναμε 112 χαρτάκια. Θα λέμε από το 1 έως το 112 θα μετράμε και θα λέει ο άλλος stop. Πώς κάναμε για τα αριθμάκια, για τα παιχνιδάκια στο δημοτικό. Έτσι. Εντάξει, ξεκίνησε, δεν έχω θέμα. Απλά να εξηγήσουμε λίγο πώς θα πάει. Δικό μου το βίντεο, μαλάκα. Και ό,τι λέει το χαρτάκι θα πρέπει να το πούμε σε αυτή την επαφή. Δεν με νοιάζει αν είναι η γιαγιά μου, ο μπαμπάς μου. Όποιος και να είναι. Όποιος και να είναι, θα του πω ακριβώς αυτό που λέει. Άμα λέει ότι είμαι γκέι και είναι η κοπέλα μου, θα της πω ότι είμαι γκέι. Όποιος δεν κάνει τη φάρσα ή αυτό που θα έχει το χαρτάκι μέσα. Ή τον καταλάβουν από την αρχή. Στο τέλος, φέρ το λίγο εδώ, φέρ το λίγο εδώ. Πήγα και αγόρασα κάτι πριν έρθω στο σπίτι του. Μου έκανε και ένα δωράκι εδώ πέρα τώρα. Γιαουρτάκι, μάγκες. Το οποίο γιαουρτάκι θα το δείτε και στο βίντεο του Γρηγόρη που είναι κάτω στο link στην περιγραφή γιατί το έχω φάει εγώ στη μάπα ήδη. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, ξεκινάω εγώ. Από ό,τι είπαμε. Ωραία, μέτρα. Τώρα. Stop. 7 είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ωραία, θα πάρουμε τον Αρβανίτη. Είναι ένα φίλο μου. Πάλι καλά, γιατί αυτό είναι πολύ κομπλέ, δεν πρόκειται να μου πει κάτι. Ωραία, οπότε. Πρέπει να τραβήξω και ένα χαρτάκι. Ναι. Τραβάω αυτό. Για να δούμε τι λέει. Η τέλεια προσφορά. Όπα, και πρώτη. Η τέλεια και προσφορά. Πρώτη. Ότι και καλά με πήρανε από μια τέλεια εταιρεία, ξέρω εγώ. Από, δεν θα πω από εξωτερικό στην αρχή. Από μια τέλεια εταιρεία. Θα με πάνε 1 εκατομμύριο subscribers. Και απλά επειδή μου είπαν ότι πρέπει να πάρω και έναν φίλο μου, μια φίλη μου μαζί, ξέρω εγώ. Θέλω εσένα. Ωραία. Να δούμε πώς θα το πάρει και τι θα μου απαντήσει, λοιπόν. Yeah. Έλα, ρε. Έλα, πώς... Τι γίνεται, ρε, φίλε. Όλα, στο τρεβά τώρα, ξαπλώς και πεθαίνω. Ήμουνα σίγουρο. Ακούς, να σου πω, ρε. Έγινε μια μαλακή. Εντάξει, βασικά δεν είναι μαλακή. Απλά το σκέφτηκα. Στείλαν email από μια εταιρεία. Yeah. Που ξέρω εγώ, ρε φίλε, μου λένε θα σε πάμε 1 εκατομμύριο subscribers. Μαλακίες, δεν το πίστεψα στην αρχή. Και μετά, ναι. Και μετά έστειλα τηλέφωνο για να μιλήσουν. Και μου κάνουν θα σε πάμε 1 εκατομμύριο. Και λέω, πάτε καλά, ξέρω εγώ. Και μου λένε ότι θα είναι 1000 ευρώ σταθερά το μήνα και 2000 άμα είσαι με κάποιον άλλον. Και ότι θα σε πάρουμε σε αυτή την εταιρεία, θα σε πάμε 1 εκατομμύριο με την προϋπόθεση όμως να έρθεις Αμερική. Και μου είπαν ότι μπορώ να πάρω ένα φίλο μου μαζί. Αλλά τώρα δεν θέλω να πω στους γονείς μου, ξέρεις ότι. Α, θέλω να πάω Αμερική, ξέρω εγώ, και θέλω να έρθει κάποιος από εσάς μαζί. Γιατί τώρα ξέρω ότι δεν θα θέλει να αποχωριστεί ο ένας τον άλλο. Θα ήταν πολύ γαμάτο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Απλά δεν ξέρω αν θα σε ενδιέφερε, γιατί το κανάλι θα πρέπει να το έχουμε μαζί. Για να ξέρεις ότι άμα πάμε Αμερική, μετά θα είναι περισσότερα. Εγώ τι να σου πω, κοίτα να σου πω, εγώ το μυαλό μου λέει ναι. Εγώ σε αρχίδια μου έρχομαι, αλλά άμα το βάλω στους δικούς μου θα έχει τρελό γέλιο, μαλάκα. Επίσης θα έχει τρελό γέλιο που θα είσαι στο βίντεο που σου λέω μαλακίε. Τον έκαψε το μαλάκα, τον έκαψε το μαλάκα. Πολύ καλό γεμάλι. Καλά, θα σου στείλω μετά να σου πω. Είναι μόνο όταν θα βάλω στους φωτώσω. Τώρα είναι. Τώρα είναι η σειρά του Γκρέγκορι. Λες νούμερα, λέω αριθμό, λέω να σταματήσω. Πάμε. Stop. 20. Ωραία, άντε να μετράς 20 τώρα στις επαφές. 19. 20. Ο Σκάλι. Σκάλι. Σκάλι, ρε μαλάκα. Μόνο με τι για αυτό το γκέι. Τράκαρα. Τράκαρα. Ωραία. Ω, το φρίκα! Ακούστε, μάγκες, ήταν να γυρίσουμε. Πω, κολλάει τέλεια με το Σκάλι αυτό. Ήταν να γυρίσουμε ένα 24ωρο στα αμάξι. Ήταν να γίνει και με το Σκάλι. Δεν μπόρεσε να έρθει. Θα του πούμε όμως ότι. Θα πηγαίναμε σε αυτό, ρε. Το άρχισε να οδηγάει και τρακάραμε. Μαλάκα, ό,τι καλύτερο. Έλα ρε, τι ήθελα να σου πω ρε φίλε, είδες ότι σε σπάμαρα και λίγο στα DM στο Instagram γιατί έγινε κάτι πολύ σοβαρό. Τι τώρα μου σπάμαρε, δεν τα πιστεύω. Ναι ρε φίλε, σου σπάμαρα λίγο στα DM γιατί δεν το σήκωνε στο τηλέφωνο. Θυμάσαι που είχαμε πει για το 24ωρο στο αμάξι. Ναι.
Ναι, ήρθε εδώ πέρα ο Φρανκ σπίτι μου και λέμε τώρα τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να είμαστε δύο άτομα. Κανονίζουμε λοιπόν και μου δίνει σαν ιδέα ο Φρανκ να έρθουμε σπίτι σου. Αλλά. Ωραία, σήμερα. Άκουμε λίγο, άκουμε λίγο. Κανονίζουμε αυτό το πράγμα. Αλλά μου κάνει ο Φρανκ ότι είμαι 18, θα οδηγήσω εγώ. Και του κάνω, τι λε, ρε μαλάκα, ξέρει να οδηγά. Φοβόμουν εγώ στην αρχή. Πήρε το αυτοκίνητο τη αδερφή μου. Πάμε και στου κάρουμε μαλάκα και τρακάραμε. Δεν σου κάνω πλάκα. Εγώ είμαι τώρα και έρχεται η οδική βοήθεια να πάρει το αμάξι. Και ο Φράγκη έφυγε. Τον πήρε το ασθενοφόρο εδώ για να πάει στο νοσοκομείο. Πλάκα κάνεις. Σου κάνω πλάκα, ρε φίλε. Αν είχα πλάκα. Καλά. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Χτύπησε το κεφάλι. Εκεί που οδήγαγε, χτύπησε το κεφάλι στο τέτοιο. Πώς το λένε. Βγήκαν αερόσα, κύριε μαλάκα. Σου λέω, χτυπήσαμε. Άσχημα. Κανένα δεν το έχω πει, μαλάκα. Αφού πήρα να σε πάρω σε ένα τηλέφωνο, επειδή θα κάνουμε το 24ωρο. Και τι να το κάνουμε οι δυο μας. Οι δυο μας, ρε μαλάκα. Δεν υπάρχει αμάξι, σου λέω. Πάει το αμάξι. Εδώ πάει και ο Φράγκη, ρε. Όταν εσείς χθες. Ναι. Μου λέγατε και 24 στο αμάξι, μου λέγατε να κινούμαστε. Πώς θα είμαστε στον καράζ μας στο αμάξι. Να είμαστε στον καράζ, απλά εμείς πήραμε απόφαση και λέγαμε τώρα δεν γίνεται να είμαστε δύο άτομα, να έρθουμε σε σένα. Άκουσε με μία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θέλετε να το κάνουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, να το κανονίσουμε. Εγώ θα πέθαινα και θα το κάναμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Ρε πλάκα κάνετε. Ναι, εγώ θα πέθαινα, αγόρι μου, και εσύ λες να το κάνουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ρε, και αυτός... Για να του πω, μαλάκα, ο ένας θα πέθαινε. Δεν θα είχαμε αμάξι. Και εσύ ήθελε να κάνουμε για το 24ωρο. Αρέσει που το λέει. Ο Φρανκ έχει πάει στο νοσοκομείο. Εντάξει, θες να άρεσε να το κάνουμε δυο. Πάμε. Stop. 12, 10, 11, 12. Εντάξει, ο Στέφανος, ένας φίλος μου πάλι. Βγάζω χαρτάκι. Κέρδισα τον Τζόκερ. Oh, ωραία. Σαν αλλιώς το σε έπαιρνα μέσα. Ούτε γονείς μου δεν το ξέρουν. Έλα ρε φίλε. Πώς είσαι, πού χάθηκες? Τι κάνεις ρε? Εγώ τι κάνω? Κοιμάσαι, σε ενοχλώ? Όχι ρε, άρεξε. Είναι λίγο σοβαρό, αλλά ταυτόχρονα δεν ξέρω. Έχουμε να μιλήσουμε, έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Μπήκα στο... τέτοιο, μπήκα στο προπό. Τζόκερ. Κέρδισα 500 χιλιάρικα στο κίνο. Ναι. Και ρε φίλε, έτσι όπως μπήκα στο προπό, μπαίνω, λέω να παίξω τζόκερ. Μαλακία, δεν υπάρχει τώρα. Πάω μετά από 5 μέρες και το ελέγχω και έχω κερδίσει 500.000 ευρώ. Ναι, τζόκερ. 500.000. Άκου, ναι, δεν το έχω πει στους γονείς μου, όμως αυτό είναι το θέμα. Ρε μαλακά, σκέφτηκα σε 10 φίλους να μοιράσω ρε φίλε από 10. Από 10 στον καθένα όμως, όχι. Τι είναι, ρε μαλακά. Έχει μια νιώθω άσχημα, δεν σε. Ποιο σου έχει πει για δύο πράγματα. Τι έγινε, μαλακά. 1, 2, 3. Στοπ! 25. 3, 24, 25. Δεν το πιστεύω. Ωραιότερα! Νίκο το λένε το παιδί, είναι ένα παιδί, ένα φίλο μα κάπου παίζουμε. Όλο φίλοι μα, μαλακά, δεν το πιστεύω. Κοίτα, αυτό είναι τέλειο, μαλακά, γιατί τα χάφτουν. Ωραία, τον παίρνω τηλέφωνο. Ακούς? Ναι, θα θέλω να σου πω κάτι σοβαρό, ρε. Πες. Θυμάσαι πριν που μιλούσαμε, ξέρω εγώ, call, ρε. Ναι, τι. Ναι. Μετά εγώ, εκείνη τη στιγμή μόλις βγήκα, έφυγα με τον Φράγκη γρήγορα με το αμάξι. Ο πατέρας μου όμως δεν μας άφησε εκεί κοντά. Κατεβήκαμε το αμάξι. Και γυρνάγαμε ένα vlog, ρε. Και σε εκείνη τη φάση, ξέρω που γυρνάμε το vlog, ήθελα να κάνω κάτι extreme, ρε μαλάκα, καταλαβαίνεις. Και παίρνω, βρίσκω μαλάκα μια πέτρα και τη ρίχνω σε μια τζαμαρία, μάλλον. Και σπάει όλη η τζαμαρία. Μα, αυτή τη στιγμή είμαι στο αστυνομικό τμήμα. Δεν ξέρω εδώ την οδό, δεν ξέρω. Μας έφεραν εδώ πέρα και μου λένε δεν φεύγεις αν δεν πάρω με τηλέφωνο για εξακρίβωση στοιχείων και θέλουμε και 500 ευρώ. Ο καθένας όμως. Εγώ που θα βρω τώρα 500 ευρώ καθένα. Τι 500 ευρώ, ρε μαλάκα, συνομιλία είναι. Γι' αυτό σου λέω, ρε μαλάκα, δεν μπορώ να το πω στους γονείς μου. Μήπως μπορείς να έρθεις εγώ να εξακριβώσεις τα στοιχεία. Είναι ανήλικα, ρε μαλάκα. Δεν πειράζει, ρε φίλε, παίξα και εσύ μεγάλο. Έλα ρε μαλακά, μη γελάς τώρα, έλα. Εντάξει, είναι σοβαρό ρε φίλε σου λέω. Και το πιο extreme ήταν να πάρω σε ένα τηλέφωνο για σε πιάσει το ψάρι ρε φίλε. Σε ψάρεψα αυτή τη στιγμή. Λέω εγώ νούμερα. Ναι. Και λες το πια να δούμε τις επαφές μου. Πάμε. Stop. 15. Ωραία. 14-15. Ο Κρίστοφερ, μαλάκα, μας τυχαίνουν όλη την ώρα φίλε. Κρίστοφερ. Α, τον έχω γνωρίσει, καλό παιδί αυτό. Τραβάω τι να πούμε στον Κρίστοφερ. Να τον πέσω. Ναι, αυτό είπα από μέσα μου, να πείσε την εγγύη. Ναι, τι έγινε. Σκεφτόμουν κάποια πράγματα για το καλοκαίρι. Είναι λίγο περίεργο όμως. Okay. Θέλω να αλλάξω λίγο τις προτιμήσεις μου. Με λίγα λόγια, απλά θέλω να το γυρίσω σε γκέι. Εντάξει, άμα είναι να γελάζει. Εντάξει, έλα, Χριστάστε. Γελάει, έχει βάλει σίγουρα και γελάει ο μπάστα. Έλα, Φράγκη, ήρθα, ρε. Τα ακούς. Ναι, ψακού, αλλά εντάξει, συμπεριφέρεσαι σαν μαλάκα τώρα. Σου λέω κάτι σημαντικό. Όχι, όχι, άκουσε με. Όντω είχαμε δουλειά, λοιπόν, άκουσε με. Θε να γίνει. Θέλει να το αλλάξει. Ωραία, περίμενε. Τι λέει, μαλάκα. Ρε Φράγκη,
να σου πω κάτι, ρε φίλε. Είναι προτιμήσω, ωραία. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τόση ώρα που σκέφτομαι που μιλάμε. Πόσε φορέ έχει έρθει στη σπίτι μου, έχει σκεφτεί να κάνει κάτι μαζί μου. Τι λέει, ρε μαλάκα! Αχ, τι είπε! Μετράω! Ναι, μετράω. Ένα, δύο, τρία. Α, 22. Ωραία, βέβαια, την ξαδέρφη. Τι μα έχει μείνει, αν μα έχει μείνει κάτι spicy, θα είναι ωραίο σε ξαδέρφη. Τρία και εσύ πήρε. Δύο. Πήρε δύο. Κλέψανε. Με κλέψανε. Θα σου πω ότι τελικά δεν το έκανα αυτό το 23ο σαν μάξι, γιατί ξέρετε ότι το κάνω. Ναι. Ήρθαν τα παιδιά. Και πες ερχόμουν. Και ερχόμουν να σπίσω, ξέρω εγώ, έτσι να γράξουμε. Και σε φάση, ρε φίλε, έχετε ένα με κλέβει και θα τη πω. Και το είμαι κάτω, είμαι κάτω και δεν μπορώ να κουνηθώ και μου έχει κλέψει τα μάτια. Έλα ρε. Τι έγινε, σπίτι είσαι. Μόλις πήγα στο παιδί. Α, άκου τι έγινε τώρα. Ωραία, και σε φάση ερχόμουν έτσι να αράξουμε σπίτι σου. Ναι. Τώρα όμως ήρθα σπίτι μου, άστα τι έγινε, φίλε. Ερχόμουν σπίτι σου και έρχονται δύο, με πιάνουνε. Δεν ξέρω, με πιάνουν δύο. Ο ένας μου ρίχνει ένα μπουκέτο, πάνω μου είχα και 50 ευρώ. Μου πήρανε τα 50 ευρώ από την τσέπη. Τώρα δεν σε πιστέψω. Τι. Με δουλεύεις. Όχι ρε φίλε, αλήθεια σου λέω. Τώρα και το κινητό μου είναι σπασμένο. Με δουλεύεις, ρε. Έχω πει λίγο από το story με το Φράγκη. Τι τα θες αυτά τα story και τα ανεβάζεις. Για μπω τώρα, μπούστη μου. Όχι ρε φίλε. Τώρα είχαμε πει, όποιο τον καταλάβουνε ή όποιο δεν το κάνει, γιαούρτο μας στο τέλος. Μας έχουν μείνει δύο χαρτάκια. Ωραία, πάμε. Μετράω εγώ. Ξεκινάω να μετράω, πάμε. Σοπ! Τρία. Τρία. Αφού δεν μ' άφησες ρε. Ωραία. Και είναι. Τι λες, δεν πιστεύω, μαλάκα. Όμως τώρα ξέρεις τι γίνεται. Ο Άλεξ. Τι θα του πεις. Τώρα τι θα του πω. Δείτε, μάγκες. Έχει αυτά τα δύο. Το άλλο, το υπόλοιπο είναι κενό. Έχει άλλα δύο χαρτάκια και πρέπει να διαλέξω ένα από τα δύο, λοιπόν. Ωραία. Θα πάρω αυτό. Με έδιωξαν οι γονείς μου στο σπίτι. Πω! Παίρνω τον Άλεξ, λοιπόν, τηλέφωνο. Ε, ξέρει ότι είμαστε μαζί όμως. Αν δεν έχει δει τα story μας, μας έχει κάτσει πολύ τέλεια. Κομπλέ, τέλεια μιλά. Εμένα δεν το έχει δει. Ούτε εμένα δεν το έχει δει. Κοίτα, δεν τα έχει δει. Εμένα δεν τα έχει δει. Ένα δεν έχει δει, περίμενε. Λες, δεν ξέρω αν θα τα έχει δει, αλλά άμα δεν τα έχει δει, μας έχει κάτι τέλειο. Εγώ τον παίρνω. Μαλάκα, μακά. Έλα, ρε. Έλα. Τι λέει. Καλά, εσύ. Δεν ξύπνησα, σε ενοχλώ. Καρμαλάκα, ναι, με ξύπνησες. Γιατί δεν κοιμήθηκα αυτό το βράδυ, το πήρα σε ρίο. Sorry, ρε φίλε. Χθε μου. Έγινε κάτι. Έχω. Εντάξει, όχι. Νόμιζα ότι θα έχει ξυπνήσει και αυτά. Να έχει δηλαδή και το βίντεο μου, γιατί είχα πρεμιέρα και τέτοια. Αλλά. Πού να σου το πω. Υπάρχει περίπτωση να μπορώ να έρθω Κρήτη. Θέλω δηλαδή. Γιατί. Θέλω δηλαδή να έρθω. Γιατί. Γιατί, ρε φίλε, έγινε μια μαλακία. Τσακώθηκα φουλ με τον πατέρα μου. Φουλ όμως. Και με τη μάνα μου βασικά. Έγινε κάτι, ξέρεις, όλοι μαζί. Με έδιωξαν από το σπίτι. Τώρα με κορυδεύεις ή όντως. Όντως, ρε μαλάκα, θα σε έπαιρνα έτσι τηλέφωνο ξαφνικά να σου πω ότι με διώξανε το σπίτι, ηλίθιο με έχεις. Ναι, τι να σου πω, τι λες, κοίτα να δεις τώρα, θες να έρθεις Κρήτη. Θέλω να έρθω Κρήτη, να τα πούμε, δεν σε έχω γνωρίσει και από κοντά, να σε γνωρίσω και από κοντά, απλά δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Ρε μου, είχα τρελαθώ, ρε μαλάκα, θες να έρθεις εννοείς. Εδώ στην Κρήτη να γνωριστούμε ή να μείνεις. Φίλε, θέλω να έρθω να μείνω, αλλά σκέφτομαι ότι δεν θα έχει σπίτια και τέτοια. Θέλω να μήπως θα μπορούσα να μείνω σε σένα, ρε φίλε, για κανένα χρόνο. Τι λες, ρε μαλάκα. Τι λες, ρε μαλάκα. Δεν είναι πολύ. Δεν γίνεται. Τι, ρε φίλε, με διώξανε. Δεν γίνεται αυτό που λες. Ρε μαλάκα, είναι δυνατό. Πέφτεις μεσημεριάτικο και μου λες. Τι λες, ρε μαλάκα. Δεν γίνεται. Και τους γονείς μου να ρωτήσω, δεν θα σε αφήσουν. Τώρα που είσαι δηλαδή αφού σε διώξανε. Έξω, στον δρόμο, ξέρω εγώ, ρε φίλε. Και κυκλοφορώ, έχω κάτι σε ένα παγκάκι εδώ πέρα. Ναι, μαλάκα, αν με κοροϊδεύεις, θα σε μίσω, Δεν σε κοροϊδεύω. Πήγαινε, δες τα story μου, ρε φίλε. Έχω ανεβάσει έξω στο παγκάκι. Πήγαινε, δες μια τα story μου. Ρε μαλάκα. Έλα. Ρε μαλάκα, με κοροϊδεύεις. Ρε μαλάκα, φάει story με το χοντρό. Κοίτα, μαλάκα. Να τόσο, ρε. Μαλάκα, φίλε. Δεν γίνεται να με παίρνεις μεσημέρι να μου λες. Δεν έχω σπίτι να μείνει και είμαι σε παγκάκι. Δεν σε πειράζει τώρα να σε αυτό το βίντεο επειδή είχες αυτή την αντίδραση. Κοίτα, με πειράζει, ρε φίλε, τώρα. Αυτή τη στιγμή εσύ μου λες ότι πρέπει να φάω γιαούρτι στο κεφάλι. Εγώ το έκανα αυτό. Πρέπει να φας γιαούρτι στο κεφάλι, αλλά να σε δούμε στο τελευταίο. Όντως τώρα δεν θυμάμαι κάτι λέει αυτό το χαρτάκι. Στοπ! 30. 30 ντάν. 30 ντάν. 27, 28, 29, 30. Φίλος μου ο Παναγιώτης ο Αλεξανδρόπουλος. Πήγα να πω πάλι φίλοι μας, αλλά εντάξει τι περιμένουμε να έχουμε σε επαφές μας. Σκανίρ μαλάκα. Που χάκαραν το κανάλι. Πω! Ότι ρε μαλάκα θυμάσαι τις προάλλες που μου λες να κάνουμε βίντεο στο κανάλι μου. Κάτσε ρε, τόση ώρα δεν το είχα προσέξει. Τι. Φοράς Magic Bee Clothing. Α, μαλάκα και χιέστηκα. Με τον κωδικό Φράγκη10 μπορείς να πάρεις και εσύ Magic Bee Clothing. Πάρε. Πάρε τον Αλέξανδρο. Παναγιώτη. Παναγιώτη. Που είχα κάνει το κανάλι. Παναγιώτη. Τι θες, Λαμόγιο.
Έλα ρε. Ρε μαλάκα, σε είμαι πολύ στεναχωρημένος, ρε μαλάκα. Έγινε κάτι πριν από 10 λεπτά. Είμαι μαζί με τον Φράγκη, αλλά άκου τι γίνεται, ρε φίλε. Ξέρω εγώ εδώ πέρα που καθόμαστε και αράζουμε. Είπα, ξέρω εγώ, να πάω λίγο στο κανάλι μου έτσι να δούμε στο YouTube, ρε. Κατάλαβες, να δω λίγο ποια βιντεάκια θέλω να κάνω απόρριτα. Ναι. Μισό λεπτά, γιατί κάποιος με παίρνει τηλέφωνο. Δύο λεπτά λίγο. Λέγε. Άκου τι γίνεται. Και καθόμασταν εδώ πέρα, ξέρω εγώ, στο PC, ρε φίλε, στο YouTube. Και του λέω, έλα λίγο να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου, ρε φίλε, να διαγράψω κάποια βιντεάκια στο κανάλι μου. Τα παλιά, ρε, καταλαβαίνεις. Και μπαίνω, ρε φίλε. Κάτσε, δεν σ' ακούω καλά. Ακούς. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Και σε φάση εκεί που ήμουν στο YouTube, δεν με αφήνει να μπω στο Creator Studio, ρε. Μου λέει ότι κάποιος άλλαξε τον κωδικό. Και εγώ. Ναι, ρε μαλάκα, και εγώ δεν είχα κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν φταίει αυτό που έκανα. Δηλαδή, μου ήρθε χθες ένα email. Ο μαλάκας πάτησε ένα link που λέει συνδέστε εδώ πέρα το κανάλι σας. Τώρα, κοίτα, άναψε τον πάλι. Δεν έχω, μου χάκανε το κανάλι σου, λέω. Δεν έχω λειτουργία καθόλου στο κανάλι. Δεν μπορώ να ελέγξω τίποτα. Ούτε από το κινητό. Πουθενά σου λέω, ρε φίλε. Πάνε όλα, φίλε, καταστράφηκαν. Κοροϊδεύεις τα λες αλήθεια. Αλήθεια σου λέω, ρε μαλάκα. Αλλά ξέρεις τι μου τις πάει πιο πολύ, ρε φίλε. Ότι ψαρώνεις, ρε μαλάκα. Ε, μια χαμηλή φορά. Να το ξανακάσεις. Αυτό μου άρεσε όσο αγάπη. Άλλη μια φορά. Το με 10 φορές. Δεν με νοιάζει. Τέλος. Πάει. Το γιαούρτο είναι δικό. Απόλαυσε. Μπορώ τουλάχιστον να φορέσω μια άλλη μπλούζα, μη λέω τη Magic B. Αλεξανδρόπουλος. Έλα ρε. Τι έγινε. Καλά, δώσε μου λίγο το Γρηγόρη. Έλα, δεν είναι. Λοιπόν, ρε, άλλη μια φορά το κάνεις αυτό, γιατί έχει κάνει την προσοχή. Άλλη μια φορά το κάνεις, μόνο δεν θα σου χακάρω. Φράγκη, θες να μου κάνεις ένα κολπάκι, ρε φίλε, να βάλεις. Ξέρω το κολπάκι, το βίντεό μου. Πάρε την μπλούζα σου. Πού πάρε, φίλε, κάτσε, ρε. Στα βίντεό μου αυτά τα κόλπα. Κάτω στο link μπορείτε να δείτε το βίντεο του Γρηγόρη που τρώω εγώ για όλα. Ωραία. Μάλλον. Εγώ φτά, λέω τόσο. Εντάξει, εγώ είμαι σπίτι μου, μάλλον καλά. Από πάνω. Αλλά ξέρεις, σκέφτομαι. Θα τελείω. Όχι, και ζουμιά όμως, ρε μαλάκα. Τι λες, ρε, δεν ξέρω μέσα. Τι γιαούρτ πήρε, ρε μαλάκα. Πώς το θέλετε, πλάτς. Από πάνω και ο Γρηγόρης θα απλώνει. Ω, ούνα. Θες να σου βάλω και στη μάπα παπ. Όχι, πέρα το. Και στη νιώθω, λες και φορά καπέλο. Ω, φίλε, κάτσε να το σκουπίσω. Όχι, μην το σκουπίσεις, φίλε μου. Αυτό το σκουπίσμα εννοούσες, ρε. Γρήγορα μπανάκι ο Γκρέγορης και το outro το κάνουμε μόλις τελειώσει το μπανάκι. Φύς. Λοιπόν, γυρίσαμε. Εδώ πέρα ακόμα είμαι. Εγώ δεν γύρισα εδώ. Οπότε, μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο για τον Γκρέγορη και επειδή είναι καλεσμένος, θέλω να δούμε πόσα likes μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το βίντεο. Πόσα likes. 20.000 likes. 20.000 likes για να αρνείτε και part 2. Part 2. Γιατί στην περιγραφή έχει το Instagram του, το κανάλι του και το βίντεο του. Και το Instagram του Frankie. Το Instagram μου να φτάσουμε τους 10.000. Πατήστε ό,τι link υπάρχει στην περιγραφή και ειδικά τη Magic Bee. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και ως το επόμενο να προσέχετε και τα λέμε.